Στην αίθουσα ειδήσεων για του ελέγχου τη αστυνομία που συνεχίζονται και που διαπιστώνουν και παράδοξε συμπεριφορέ. Σήμερα είχαμε έναν θετικό στον κορονοϊό ταξιτζή που δούλευε μήνα. Ναι, ένα 48χρονο, ο οποίο έπρεπε να είναι σε καραντίνα, καθώ ήταν θετικό κρούσμα, ενεργό κρούσμα στην περιοχή τη Χαλκίδα. Και όταν οι αστυνομικοί πήγαν για να ελέγξουν αν πράγματι βρίσκεται στην καραντίνα του, είδαν ότι δεν ήταν στο σπίτι, άρχισαν να ψάχνουν και ανακάλυψαν ότι δούλευε κανονικά με το ταξί του και μάλιστα τον εντόπισαν τη στιγμή που αποβίβαζε από το ταξί δύο πελάτε σε έναν πολύ συγκεκριμένο δρόμο μέσα στο κέντρο τη Χαλκίδα. Να το ξαναπούμε, ο άνθρωπο ήταν θετικό στον κορονοϊό, δεν ήταν επαφή μάλιστα, Σωστά, ήταν θετικό στο κορονοϊό και μάλιστα έλυγε σύμφωνα με τις εντολές που είχε πάρει η καραντίνα του στις 5 του μηνό. Ε, φυσικά το επευλήθη πρόστιμο των 5.000 ευρώ, και μην ξεχνάμε βέβαια ότι υπάρχει και δικογραφία που συμμετείχε ναι. σε βάρο του. Τώρα, 32 καταστήματα εντόπισαν οι αστυνομικοί στην Αθήνα να λειτουργούν κανονικά: καφετέριες, μπαρ με πελάτες μέσα, καταστήματα ένδυσης και υπόδηση. Ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι είχαμε και το πρώτο μεγάλο ε, πρόστιμο, καθώ εντοπίστηκε ένα κατάστημα που ανήκει μάλιστα σε μεγάλη αλυσίδα του λιανεμπορίου, ναι. ε, να είχε ανή... ανοίξει κανονικά. Κανονικά 15.000 ευρώ το πρόστιμο και αναστολή λειτουργία για 15 ημέρες. Λοιπόν έχουμε και εισαγγελική παρέμβαση για αυτή τη φωτογραφία από τη Γαδά. Δείχνει αστυνομικούς μήνα χωρίς μάσκες φωτογραφία που βλέπουμε λοιπόν να ναι. καταναλώνουν αλκοόλ έτσι. Είναι έξι αστυνομικοί οι οποίοι υπηρετούν στην άμεση δράση. Είναι μια φωτογραφία που ανέβηκε στα social media. Και φαίνεται οι έξι λοιπόν αστυνομικοί να εύχονται προφανώ για κάποια γιορτή κάτι γιορτάζουν. Δεν φοράνε όπω βλέπετε μάσκε, δεν κρατούν φυσικά τι αποστάσει. Για τη φωτογραφία αυτή έχει επέμβει ο εισαγγελέα, ο οποίο θα ξεκινήσει την έρευνα. Μάλιστα. Πότε τραβήχτηκε η φωτογραφία, πότε ανέβηκε και πώ είναι δυνατόν μέσα στο κτίριο τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση να μην φοράνε η αστυνομική μάσκε.